Real Housewives of Athens. Και αυτή την εβδομάδα, οι σκληρά εργαζόμενες Ελληνίδες νοικοκυρές πέρασαν των παθών τους στον τάραχο στο Real Life πρόγραμμα του Αντένα. Γυναίκες που λόγω οικονομικής κρίσης φοράει η μία τα ρούχα της άλλης για να θυμηθούν πώς είναι να φοράς κάτι για πρώτη φορά. Μου εμφανίζει η Τζόνα Παντελόνι που μπαίνει το μισό πόδι μου μέσα. Εντάξει, τι να κάνω. Γυναίκες που κρατούν καθαρό το σπιτικό τους με νύχια και με δόντια. Εδώ βλέπουμε την κυρία Ανίτα, κατάκοπη και καταβεβλημένη, να καθαρίζει το φτωχικό της παράθυρο. Γυναίκες που πρέπει να υπομένουν βουβά τις ανδρικές παρενοχλήσεις. Νοικοκυρές που η μοίρα της πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Πάμε να μείνουμε, θα είμαστε πάλι πολύ ωραία, είναι πάλι σαν εξοχή. Πάλι. Πάλι έχουμε πισίνα. Πάλι. Πάλι έχουμε θεία θάλασσα. Πάλι. Έλεος. Φουκαριάρες Ελληνίδες που συνεχίζουν να παγώνουν στα χωρίς θέρμανση ιατρία του ΙΚΑ για μια απλή εξέταση στο δέρμα που το έχουν σκάψει τα δάκρυα και η κακουχία. Real Housewives of Athens. Μιζέρια και κακομοιριά που σοκάρει μόνο στον Αντένα. Εντάξει, αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Δηλαδή, ένα άνθρωπο. Να σου πω κάτι. Μα, έχουμε που έχουμε την κρίση, έτσι κι αλλιώς η καθημερινότητα είναι δύσκολη. Δεν χρειάζεται να προβάλλουμε και αυτές τις απάνθρωπες εικόνες. Τελειώνει τον κόσμο. Μάλλον καθημερινά.